Αλλάζουμε θέμα. Φωτιά ξέσπασε το πρωί κοντά στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στον Ελαιώνα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο Χρήστος Σαμαράς και μας ενημερώνει. Χρήστο. Η φωτιά που ξέσπασε λοιπόν στον Ελαιώνα, στη δομή φιλοξενίας Παναγιώτη, κατέστρεψε τρεις οικίσκους και μάλιστα λόγω κάποιων δέντρων που υπήρχαν στην άκρη της δομής μεταφέρθηκε και σε μια διπλανή εγκατάσταση και συγκεκριμένα σε μια αποθήκη όπου μέσα σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχαν υφάσματα και λάδια. Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν αρκετή ώρα για να μπορέσουν να τη θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, ενώ ένα 12χρονο, ένα παιδί, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετώπισε προβλήματα από τους πυκνούς καπνούς που κάλυψαν την περιοχή και χρειάστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να του παρασχεθεί κάθε ιατρική φροντίδα. Χρήστο Σαμαράς, ευχαριστώ.